Ανατροπές έρχονται στον φαρμακευτικό κλάδο με αρκετούς φαρμακοποιούς να κάνουν λόγο για ένα θερμό φθινόπωρο. Προς στιγμήν, τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα εξαιρέθηκαν από την υλοποίηση των εκκρεμών συστάσεων της εργαλειοθήκης του ΩΣΑ, το επάγγελμα όμως υπάρχει ακόμη περίπτωση να ανοίξει. Στη συμφωνία με τους δανειστές προβλέπεται μεταξύ άλλων η εφαρμογή της λεγόμενης εργαλειοθήκης του ΩΣΑ, η οποία προβλέπει την απελευθέρωση κάποιων περιορισμών που υπάρχουν σε επαγγέλματα, μεταξύ αυτών και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του φαρμακείου, το οποίο υρίσσεται παρόδο σε όλες τις χώρες του πυρήνα της Ευρώπης, είναι ισχύει ότι και στην Ελλάδα, δηλαδή τα φαρμακεία ανήκουν στους φαρμακοποιούς, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία του επιστήμονα φαρμακοποιού στην τέλεση του επαγγελματός του. Αυτό προστατεύεται και από αποφάσεις ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Δυστυχώς η Ελλάδα υπέκυψε σε αυτές τις πιέσεις και τουλάχιστον στα βασικά προαπαιτούμενα της συμφωνίας περιλαμβάνεται και αυτό το μέτρο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια παράγραφος που λέει ότι με υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να συμβεί οτιδήποτε, μπορεί η συμφωνία να περιλαμβάνει από την πλήρη απελευθέρωση, όπου οποιοδήποτε επιχειρηματίας θα μπορεί να ανοίξει ένα φαρμακείο, μέχρι κάποιους περιορισμούς που θα δούμε ποιοι θα είναι αυτοί. Άρα λοιπόν για τους φαρμακοποιούς δεν έχει κλείσει κάτι, δεν έχει τελειώσει κάτι. Απλά πήρε μια αναβολή για τον επόμενο, για τον μεθεπόμενο μήνα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Εύρου, οι φαρμακοποιοί είναι σε εγρήγορση και έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους στην κυβέρνηση, τους θεσμούς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαστε σε εγρήγορση, έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας στην κυβέρνηση και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες να συνάδουν και με το ευρωπαϊκό δίκαιο και με αυτά που συμβαίνουν στις υπόλοιπες χώρες και να μην αποτελέσει η Ελλάδα ένα πείραμα για άλλη μια φορά. Ελπίζουμε ότι αυτά θα γίνουν δεκτά και η τελική μορφή των όρων και των προϋποθέσεων για να έχει κάποιος φαρμακείο στην Ελλάδα δεν θα ξεφεύγει από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Το βασικό στοιχείο της δικιάς μας θέσης είναι ότι τουλάχιστον το 51% του ενός φαρμακείου θα πρέπει να ανήκει στον φαρμακοποιό ο οποίος το διαχειρίζεται, για να μπορεί να έχει την επιστημονική του ανεξαρτησία. Από εκεί και πέρα να μπορούν να μπουν και κεφάλαια άλλων, αλλά σε μειοψηφία σε κάθε φαρμακείο, και κυρίως να μην επιτραπεί η δημιουργία πολύ μεγάλων αλυσίδων που θα οδηγήσουν στην δημιουργία με βεβαιότητα καρτέλ στην αγορά, όπως συνέβη σε άλλες χώρες, κυρίως στο Ανατολικό Μπλόκο, που έχουν εφαρμοστεί τέτοια μέτρα.